Εκών αγορών περιφέρεια Αττική και ήρθε και ο πρόεδρο των εμπόρων, ο κ. Μουλιάτος. Είπαν και οι δύο το ίδιο πράγμα. Η σχέση 50-50 μεταξύ παραγωγών και εμπόρων, που όλοι είπατε ότι δεν πρέπει να διαταραχθεί, στην Αττική δεν ισχύει. 5.000 είναι παραγωγή και 1.000 κάτι είναι έμποροι. Και εδώ και 5-8 χρόνια, νέα άδεια εμπόρου δεν έχει εκδοθεί. Αν πάει δηλαδή σήμερα ένα παραγωγό και πει θέλω να γίνω έμπορο, κατά τον τρόπο που το λέτε, πρέπει να περιμένει να βγει άδεια. Δηλαδή ποτέ. Άρα σήμερα δεν μπορεί να το κάνει. Τι κάνει ο νόμος μας? Ο νόμος δίνει για ένα μήνα το περιθώριο, η μεταφορά είναι αυτόματη. Δηλαδή να μπορείς, εσύ, το παράδειγμα που μόλις φέρατε κύριε συνάδελφε, ο ένας που θέλεις να πας να γίνεις έμπορος, να πας να κάνεις νέτ να γίνεις έμπορος και να μην περιμένεις να βγει καινούργια άδεια, αλλά αυτόματα να έχεις την καινούργια άδεια του εμπόρου. Ακριβώς δηλαδή αυτό που είπατε εσείς, αυτό που είπατε εσείς, ακριβώς αυτό νομοθετούμε. Την ώρα που κάνουμε ακριβώς αυτό που είπατε, την ίδια στιγμή με κατηγορείτε ότι αυτό που κάνουμε τους καταστρέφει. Άρα κύριε συνάδελφε, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, γιατί τελικά θέλετε απλώς να κάνετε αντιπολίτευση και όχι να μιλήσουμε επί της ουσίας. Και κλείστε εδώ, κύριε Γεωργιάδη. Αντιθέτως, επαναλαμβάνω, όσοι συνάδελφοι είπατε ότι διασαλεύετε με το άρθρο η αναλογία 50-50, στην Αττική σήμερα που μιλάμε, η αναλογία είναι 80-20, είπε των παραγωγών. Άρα έχει διασαλευθεί αυτή η ισορροπία προπολού. Αυτό που θα σας πω τόση ώρα. Δηλαδή τι έχει γίνει? Πάρα πολλοί άνθρωποι, επειδή δεν μπορούσαν να πάρουν άδεια εμπόρου, πηγαίναν και πέραν άδεια παραγωγού. Αυτούς τους ανθρώπους θα δώσουμε την ευκαιρία να επιβιώσουν και όχι να τους καταστρέψουμε, όπως είπατε εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Αναγνωστοπούλου, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Το λόγο έχει η κυρία Αθανασία Σία Αναγνωστοπούλου από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Άκουσα με όση προσοχή μου επιτρέπουν τα ντεσιμπέλ της φωνής του κυρίου Γεωργιάδη. Δεν φταίει ο ίδιος. Εγώ έχω ένα πρόβλημα, γιατί θέλω να παρακολουθώ στη Βουλή πάρα πολύ προσεκτικά. Άκουσα λοιπόν προσεκτικά τα όσα είπε.